το Μάρκο, στη φωλιά του κούκλου. Όπου κούκλος, βάλτε Μάρκος. Και δεν είμαι έτσι, εμφανισιακά. Αλλά πώς είσαι. Σαν κούκλος παίζω με αυτιά μεγάλα, περουκίνη. Έλα, ρε, εσύ. Ναι, ναι, τα οποία μερικές φορές μπερδεύομαι και τα βάζω ανάποδα, γιατί τα βγάζω και τα βάζω τα αυτιά. Και τα βάζω ανάποδα προς τα κάτω, το περουκίνη φεύγει. Δηλαδή, σαν σκηνοθέτης είμαι έτσι όπως είμαι και σαν πρωταγωνιστής είμαι με τελείως άλλο look, γυαλιά, μοιοπίας, μαλλί στη μέση χωρίστρα, όπως ήμουν πιτσιρικάς, και αυτιά μεγάλα. Άσε μας, μωρέ. Δεν μου λες, ρε, εσύ. Δηλαδή, αυτός ο άντρας που μου περιγράφεις τώρα εμφανισιακά με όλα αυτά τα ωραία έτσι, χαριτωμένα πράγματα που έχει πάνω του, μεγάλα αυτιά κτλ. Δεν έχει μόνο μία αλλά δύο ερωμένες. Ναι, έχει. Όπου δηλαδή, ποιο είναι το δυνατό του σημείο? Η εμφάνισή του κυρίως. έργο είναι. Εντάξει, εγώ τώρα το διασκεύασα, δηλαδή, γιατί είναι ξένο το έργο. Και α, είναι ξένο το έργο. Είναι ξένο το έργο, είναι του Michael Frayn. Απλά το διασκεύασα μαζί με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Το έχω φέρει στα δικά μου στοιχεία που μπορώ να κάνω και βέβαια έχω προσθέσει και πράγματα που ο θεατής θα τα δει μπαίνοντας στο θέατρο. Δηλαδή, η παράσταση ξεκινάει με τον μπαίνει ο θεατής στο θέατρο, γιατί βλέπει ηθοποιούς, τεχνικούς πάνω στη σκηνή και κάτω από αυτήν να ετοιμάζονται για πρόβα. Οπότε το έργο ξεκινάει χωρίς να καταλάβει κανείς, δεν έχουν κουδουνάκια, κλίνγκλαν και τέτοια. Ξεκινάει μέσα από το. Από το πουθενά δηλαδή. Πες μου κάτι, βρε Μάρκο. Εσύ τις παραστάσεις, πώς να τις πω τώρα, τις επιθεωρήσεις, τις ανεβάζεις μόνο καλοκαίρι. Ναι. Γιατί αυτό το πράγμα που έχεις με τον κόσμο που μπορείς και παίζεις. Και κάθε φορά δεν είναι το ίδιο. Είναι καταπληκτικό και δεν το έχουν πολλοί άνθρωποι αυτό το ταλέντο. Όχι. Αφού το αφήνεις μόνο για το καλοκαίρι. Το αφήνω για το καλοκαίρι, κυρίως προσφέρεται εκεί, γιατί το έργο είναι επιθεώρηση, που εκεί προσφέρεται και ο χώρος να κάνω επιθεώρηση, γιατί είναι μεγάλη σκηνή, χωράει μπαλέτο. Στο περιοχή δεν χωράει μπαλέτο, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω το ίδιο θέαμα που κάνω το καλοκαίρι. Και επειδή δεν θέλω να είναι υποδεέστερο, να είναι με τέσσερις χορεύτριες, να είναι τα σκηνικά αυτά που βλέπεις από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί δεν μπορείς να αλλάξεις, δεν έχει την πολυτέλεια αυτό το θέατρο. Άρα προτιμώ να κάνω πρόζα. Τι κάνω όμως, φροντίζω να βάζω το στοιχείο αυτό του αυτοσχεδιασμού και στην πρόζα. Αυτό το έργο που κάνω τώρα έχει και το στοιχείο αυτό. Δηλαδή, στην αρχή για να καταλάβεις, επειδή εγώ δεν έχω μάθει τα λόγια μου, σηκώνω θεατή από κάτω και μου κρατάει τα λόγια και τον βάζω να μου κάνει. Έλα, ναι, ναι. Πώς διαλέγεις ποιον θα ανεβάσεις? Στην τύχη. Βλέπω καταρχήν. Πώς δεν μπορείς στην τύχη, γιατί μπορεί να σου τύχει το ξυλάγκουρο. Μα δεν μου τυχαίνει, κάνω face control. Μπορεί να σου τύχει και ο εντάξει. Όταν λέω ποιος θέλει να σηκωθεί και μου σηκώνει το χέρι πάρα πολύ, διαλέγω εγώ αυτόν που νομίζω εκείνη τη στιγμή, τον ενστικτό μου, μου λέει ότι θα μου κάνει για αυτό που θέλω. Από τη στιγμή που ανέβει, τον πάω και εγώ που θέλω. Δηλαδή και να μην είναι ο super duper χαβαλές και τέτοια. Βέβαια, για να έχει έρθει εκεί να δει η παράστασή μας, θα είναι χαβαλές, θα γουστάρει αυτό το είδος. Δεν έρχεται να δει ένα θέαμα που είναι ο Σεφερλής και κάποιοι άλλοι που το θέαμα είναι ανάμεικτο. Είναι Σεφερλής, ξέρουν τι θα δούνε, υπάρχει αυτή η τρέλα, αυτός ο χαβαλές. Δηλαδή, για να καταλάβεις αστείο τώρα, κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο της Έλενας και το σηκώνει και είναι Bluetooth το ακουστικό που έχει βγει τώρα πια το μεγάλο, ξέρεις. Ναι. Και λέω τι είναι αυτό, μου λένε Bluetooth, είναι πολύ της μόδας και αυτά. Και χτυπάει το δικό μου τηλέφωνο και πάω και βγαίνω με θάλαμο τηλεφωνικό κανονικά. Και λέω Bluetooth της μόδας. Θέλω να πω, βγαίνει ένας θάλαμος μόνο για αυτό το αστείο. Αυτά τα βλέπουν μόνο εκεί και έρχονται να δούνε αυτά. Σηκώνω λοιπόν κάποιο θεατή που ξέρω ότι θέλει να ανέβει. Δεν σηκώνω στην τύχη με το ζόρι έλαση. Σηκώνουν οι χέρι, ποιοι θέλουν να παίξουν. Και εκεί τους πάω εγώ. Άμα τύχει εσύ ένα βράδυ και ντρέπονται όλοι, τι κάνεις? Δεν ξέρω, δεν έχει τύχει. Δεν έχει τύχει. Αυτό σου λέω. Έρχονται. Ήταν παραστάσεις και στο Δελφινάριο που δεν είχα βάλει το παιχνίδι αυτό και επειδή τις πρώτες μέρες μου λέγανε δεν σηκωθούμε πάνω σήμερα. Μα γι' αυτό το σου λέω. Στην πορεία. Αυτό μα είναι. Έρχονται γι' αυτό σου λέω. Δεν είναι κάτι που είναι πρωτόγνωρο και λένε το 8, τι κάνει αυτό, σηκώνει κόσμο. Γουστάρουν, έρχονται ή λένε στο ταμείο βάλε μας μπροστά για να μας σηκώσει. Γουστάρουν αυτή τη διαδικασία, τους αρέσει. Θέλουν το παιχνίδι αυτό, γιατί ξέρουν ότι εγώ δεν τους κοροϊδέψω. Εμένα η διάθεσή μου να περάσουμε καλά, να κάνουμε χαβαλέ και χιούμορ μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δεν θα κοροϊδέψω κάποιον που θα ανέβει πάνω, επειδή δεν είναι ηθοποιός. Ξέρω, δεν είναι ηθοποιός. Ανεβαίνει να πάρει μέρος σε όλο αυτό το τρελό παιχνίδι που κάνω. Και του αρέσει και αυτή είναι η διάθεσή του. Και σιγοντάρει και ο κόσμος και γίνεται χαμός. Αλλά το πάω κι εγώ καλά. Δεν έχω σου λιωτάσει να τον προσβάλλω. Να πω, έλα ρε, πώς παίζεις έτσι. Αφού αυτό θέλω, να μην παίζει. Έτσι. Λοιπόν, για πες μου λίγο, τι ακριβώς έχεις κάνει? Σου είπα την άλλη φορά που σε πέτυχα στη Ζήνα, σου λέω έχεις κάνει Λούνα Πάρκ, μου λες, για βάλε στα γέλια, τι Λούνα Πάρκ μου λες, ρε, λέει. Εντάξει. Ναι, και μου έκανε κάτι που πραγματικά μπορεί να βάλει μέσα πολλά παιδιά και να περνάνε ωραία. Έτσι το φαντάστηκα εγώ σε συνδυασμό με σένα. Αυτό είναι, δεν είναι, το λέμε παιδότοπο για ευκολία, δεν είναι παιδότοπος, είναι πολύ παιχνιδοχώρος. Δηλαδή έχει και παιδότοπο και είναι και πολύ χώρος για πολλά άλλα πράγματα. Αυτό ήταν ένα όνειρο ζωής που έγινε πραγματικότητα.
η μεγάλη αγάπη των παιδιών στο πρόσωπό μου όλα αυτά τα χρόνια με τις παραστάσεις. Έχεις πολύ, όλα τα παιδάκια σε λατρεύουν. Με έκανα να σκέφτομαι αυτό. Δηλαδή, πώς θα τα ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά. Ξεκίνησα με τις παιδικές παραστάσεις τα τελευταία 3 χρόνια. Φέτος θα κάνεις. Θα κάνω. Θα κάνω πάλι κατά πέτσι, γιατί παίρνω στο τηλέφωνο του θεάτρου και ρωτάνε πότε ξεκινάει ο Μαρούλης. Έλα μου, ωραία. Είχα σκοπό να το κάνω μετά τις γιορτές, αλλά θα το κάνω από 23 Δεκέμβρη. Το έχω βάλει στο πρόγραμμα, έχει ξεκινήσει ήδη. Ο Ζημαρούλης παίζει πάλι. Ναι, ο Ζημαρούλης, μια παράσταση κάθε πρωί παίζουμε 11 το πρωί. Κάθε μέρα. Κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή, κάθε Κυριακή το πρωί, 11 η ώρα το πρωί. Γιατί θέλουν να έρθουν και αυτά που το έχουν δει και κάποια άλλα που το έχουν μάθει και θέλουν να το δούνε. Ξεκίνησα λοιπόν με τις παιδικές παραστάσεις. Είδα ότι η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Τα παιδάκια περνούσαν καλά μαζί μου και σε παραστάσεις αμιγώς παιδικές για εκείνα τα φτιαγμένες για εκείνες τις ηλικίες. Και είπα να το προχωρήσω. Σκέφτηκα λοιπόν να δημιουργήσω τη Σέφερλαν, που είναι και εκεί μια παράφραση. Ακόμα και το όνομα μου αρέσει. Ναι, είναι από το Neverland, που είναι η χώρα του ποτέ, που ο Πίτερ Παν ζούσε και τα παιδάκια εκεί. Αυτή ήταν του Μάικλ Τζάκσον. Και εκείνο ήταν Neverland, παρμένο πιστεύω από τον Πίτερ Παν και ο Μάικλ. Δηλαδή, εντάξει, και εκείνο από εκεί το πήρε ο Μάικλ. Αλλά εγώ το έκανα Σέφερλαντ και ένα χώρο που τα παιδιά όχι μόνο μπορούν να παίξουν, αλλά μπορούν να κάνουν πολλά άλλα πράγματα. Ήδη τώρα στην ενταστική περίοδο προσθέθηκαν θεάματα, κουκλοθέατρο, θεατρική παράσταση που έχω γράψει μαζί με τον Στήλιο Παπαδόπουλο και την έχω σκηνοθετήσει, το Μάντρεψη Πόσο Αγαπώ, που είναι η ιστορία 2 λαγών, πατέρα και γιου, που αφού μιλάνε για θέματα οικολογίας. Μετά υπάρχει βιβλίο. Υπάρχει βιβλίο. Α, το έχω διαβάσει. Πολύ ωραίο, αγαπημένο. Ναι. Που είναι η ανάγκη του παιδιού να εκφράσει τον πατέρα του πόσο πολύ τον αγαπάει. Και τελικά ο πατέρας του, ξέρεις πώς τελειώνει, που λέει: του λέω μικρό, σε αγαπώ μέχρι το φεγγάρι, και αφού τον κοιμίζει, του λέει: εγώ σε αγαπώ μέχρι το φεγγάρι και πίσω ξανά. Ναι, δηλαδή διπλάσια αγάπη του πατέρα. Πραγματικά μεγάλη που τη βλέπουμε την παράσταση, συγκινούμαστε, κλαίμε. Ένα κοριτσάκι προχθές είχαμε ένα σχολείο, έβαλε τα κλάματα γιατί λέει, ήταν, από ό,τι μας είπαν οι δασκάλες, πολύ δεμένο με τον πατέρα του. Και το συγκίνησε όλη αυτή η ιστορία του μικρού λαγού να εκφράσει στον πατέρα του πόσο πολύ τον αγαπά. Αυτή λοιπόν είναι μια παράσταση που ήδη παίζουμε και μετά τις γιορτές θα ξεκινήσουν και άλλα πράγματα και θα κάνω εγώ θεατρικό παιχνίδι. Ήδη εγώ πώς γίνεται αυτό? Θα προσπαθώ να μίσω τα παιδιά στο θέατρο. Τους διαβάζω μια ιστορία και τα βάζω να συμμετέχουν με κίνηση σε αυτά που κάνω. Θα το κάνεις εσύ αυτό? Ναι, το έκανα ήδη και στις γιορτές. Διάβασα και παραμύθια στα παιδιά με μεγάλη συμμετοχή, γιατί τους έβαζα και κάνε τους διάφορους ρόλους που εγώ. Έχεις χρόνο? Βρίσκω χρόνο, εντάξει, βρίσκω χρόνο. Δεν είναι κάθε μέρα, είναι μία ώρα κάθε 10 μέρες, κάθε 8. Αλλά είναι κάτι που μου αρέσει και εμένα, δηλαδή αυτή η φαντασία των παιδιών. Δηλαδή τους δίνεις κάτι και το κάνουν τόσο μεγάλο. Αλλά μετά τις γιορτές θα ξεκινήσει πιο οργανωμένο, θα υπάρχει και δάσκαλος χορού και μουσικής. Σκέφτομαι ότι είναι πολλά παιδάκια που δεν πάνε ούτε μπάλα, ούτε καράτε, ούτε μπαλέτο. Με κάτι πρέπει να ασχοληθούν. Το να τα φέρει σε επαφή με το θέατρο, να παίζουν θέατρο, να μαθαίνουν μουσική, όχι να μάθουν όργανο, να έρχονται σε επαφή με τη μουσική, με το χορό. Και με όλα αυτά τα παιδιά σκέφτομαι να ετοιμάσουν μια παράσταση. Αυτό δεν λειτουργεί Σαββατοκύριακο, βρε Μάρκο. Δώστε μου λίγο να το καταλάβω. Όχι, αυτό λειτουργεί από Δευτέρα μέχρι Κυριακή. Τι ώρες? Από 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Τα παιδιά πάνε όλες τις ώρες, παίζουν με τα διάφορα παιχνίδια. Πώς, δηλαδή έρχομαι, πληρώνω ένα εισιτήριο και μπορώ να κάτσω όσες ώρες θέλεις. Δεν είναι με μηνιαία συνδρομή. Όχι. Είναι επί την εμφανίση. Μπήκες, πλήρωσες, κάτσε όσο θες. Όσο θέλεις. Βλέπεις τα θεάματα αυτά με το ίδιο εισιτήριο. Δεν πληρώνεις άλλο για να δεις τη θεατρική παράσταση. Τώρα στις γιορτές που κάναμε κουκλοθέατρο, ταχυδακτουργό, το θεατρικό που έχουμε φτιάξει, που παίζονταν κάθε μέρα και παίζεται ακόμα δηλαδή. Ήταν με το εισιτήριο της εισόδου που μπαίνεις. Δεν ξαναπλήρωνες άλλο για να το δεις. Δηλαδή στο χώρο αυτό παίζεται. Το εισιτήριο έτσι πάνω κάτω πόσο είναι? Είναι 6 ευρώ από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη και 8 ευρώ από Παρασκευή μέχρι Κυριακή. Αλλά κάθε τόσο θέλει. Τι? Μέσα. Τα δίνει, λέω, αυτά τα λεφτά το εισιτήριο. Ναι. Αλλά κάθε τόσο θέλει. Κάθεται όσο θέλει. Ναι, νόμιζα κάθε τόσο θέλει. Και λέω τι. Κάθε τόσο θέλει. Ναι, κάθεται όσο θέλει. Εγώ νόμιζα κάθε τόσο θέλει. Και λέω τι κάθε θέλει. Τόσο κάθε μπορεί τόσο να θέλει, αλλά κάθε τόσο θέλει. Όσο θέλει, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Παναγία μου, τα ίδια λέμε, έτσι. Ναι. Μπαίνει μέσα στις 10 και θέλει να φύγει το βράδυ στις 8. Ναι, ναι. Αυτό το εισιτήριο είναι. Κάθε τόσο θέλει. Κάθεται όσο θέλει. Ναι. Εσύ τι είπες όμως πριν? Νόμιζα ότι είπες κάθε τόσο θέλει. Εσύ είπες κάθεται όσο θέλει. Αλλά το έκανες με απόστροφο. Είπες κάθε τόσο θέλει. Και λέω κάθε τόσο θέλει, τι θέλει? Θα ξαναπληρώσει? Κάτι θα θέλει. Να το πηγαίνουμε κάτι να πιει. Κάθεται όσο θέλει λοιπόν. Συνεννόηση είναι, καταλαβαίνετε. Ναι. Κάθεται όσο θέλει και περνάει ωραία. Είναι κόσμος που έρχεται σχεδόν κάθε μέρα. Είναι γιαγιάδες που φέρνουν τα παιδάκια
από πολύ νωρίς το πρωί, με το που ανοίγει. Τι, ας πούμε, μπορώ να πάρω το τοστάκι μου και να έρθω ή έχεις μέσα να πάρουμε τοστ? Έχω και εγώ τοστ άμα θέλεις. Α, έχεις. Άμα κάνα παιδάκι άλλο θέλει το δικό σου, το παίρνουμε από σένα και το δίνουμε στο παιδάκι. Λέμε το ζήλεψε, είναι κρίμα να μην το δώσουμε. Έχουμε και κυλικείο μέσα, έχει και τοστάκια και αναψυχτικά και πάντα σε. Γιατί μου λες, έρχεται η γιαγιά με τα παιδάκια, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, αλλά γιατί, πώς, τα παιδάκια θα πεινάσουν, δεν θέλουν όμως να φύγουν από εκεί. Ωραία. Αν φέρει τα δικά της, μπορεί να τους τα δώσει, θα τα φάνε. Αλλά μπορεί να παραγγείλει και μέσα. Οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές σε καφέδες, αναψυχτικά, τοστ και όλα αυτά. Το σκεπτικό είναι να είναι προσβάσιμο για όλες τις τάξεις των ανθρώπων, να μπορούν να μπουν μέσα. Παιδάκι να περάσουν. Παιδάκι μπορεί καλά να κάνει πάρτι εκεί, που έχει τόσα πάρα πράγματα. Πολλά, πάρα πώς, πολλά. Απομονώνεται ένα χώρο, πώς το, ναι, κάνετε? Είναι τριόρφο. Μπαίνουν μέσα και τους λέτε ξαμοληθείτε, δηλαδή έχω πληρώσει εγώ κτίριο για τα παιδάκια και λέω παίξτε που θέλετε, πώς πάει? Είναι τριόρφο το κτίριο. Ναι. Στον τρίτο όροφο είναι. Του νοικιάζεται όλο αυτό? Βέβαια. Βγαίνετε? Εντάξει, προσπαθούμε. Εντάξει, αν αρέσει ο χώρος και έρχεται ο κόσμος, θα βγούμε. Παναγία μου, δεν έχεις άγχος? Όταν ξεκινάω να κάνω κάτι, όχι. Ωραία. Το πιστεύω έχεις τόσο πολύ, όταν το κάνω και δεν πάει καλά. Αλλά μέχρι στιγμής πάει καλά. Ξέρεις, δεν σκέφτομαι το τι θα γίνει αν δεν πάει καλά. Τότε δεν θα κάνουμε τίποτα. Δεν θα ρισκάραμε. Δεν θα. Όταν πήγα το Δελφινάριο, μου λέγανε όλοι θα πας φυλακή. Άλλοι το περιμένανε κιόλας. Δεν έγινε το χαρτίρι τους. Και τώρα το Δελφινάριο πάει τόσο καλά, δηλαδή ανέλπιστα, που. Το Δελφινάριο σαν χώρο ανήκει σε έναν επιχειρηματία ή να πούμε στο Δήμο. Στο Δήμο Πειραιά. Και τον νοικιάζω εγώ από το Δήμο. Μάλιστα. Λοιπόν, για να καταλήξω, κάνουμε πάρτι παιδικά. Οι γονείς κάθονται στον τρίτο όροφο. Εκεί κόβεται και η τούρτα, βγαίνει και το catering, τρώνε τα για παιδιά. Για ποιες ηλικίες είναι? Για όλες τις ηλικίες. Κάτι όλες. Δηλαδή, ο γιος θα μπορούσε να κάνει πάρτι. Ναι, ναι. Και πώς απασχολούσε τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία? Δες τώρα, ο γιος είναι 9 χρονών. Θέλει να κινηθεί, θέλει να κλωτσίσει μπάλες, θέλει έχει ενέργεια. Έχει μέσα. Έχει παιδάκι. Η Σέφερλαντ. Και έχει παιδάκι. Είναι κλειστό ή ανοιχτό? Κλειστό. Καλά, ρε, πού έχει το χώρο? Είναι τριόροφο τώρα. Είναι και τρεις όροφοι ανοιχτοί, δεν έχει ξαναγίνει. Όταν είναι τριόροφο ένα κτίριο, πάνω από το ισόγειο έχει από πάνω ταβάνι, από πάνω είναι ο άλλος όροφος και από πάνω είναι ο άλλος όροφος. Τώρα πάλι σε τριόροφο κτίριο, ο τελευταίος όροφος να είναι ανοιχτός, δεν έχει ξαναγίνει. Άρα είναι κλειστός. Ναι, ρε, έλεγα μήπως, ρε παιδάκι μου, πώς τους έχετε έξω, στον κήπο, στο χωράφι, δεν ξέρω τι έχει, δεν έχει γύρω-γύρω το υπόπεδο? Το χωράφι έχει, αλλά επειδή το ρωγώσαμε πριν από δύο μήνες και περιμένουμε τώρα να το καλλιεργήσουμε, δεν πάμε παιδάκια εκεί. Έχει μέσα και έχει παιδάκι μικρό. Αλήθεια? Που παίζουν τα παιδάκια. Και για πες μου, σε ποια περιοχή είναι? Είναι στο Περιστέρι. Πού? Όπως κατεβαίνεις από τον Κηφισό, ναι, στα Κτέλ του Κηφισού, απέναντι ακριβώς. Εκεί δεν είναι Περιστέρι στα Κτέλ? Τι είναι, Περιστέρι θεωρείται η περιοχή. Σοβαρά? Εκεί λοιπόν κάνεις δεξιά, ναι, και στα 100 μέτρα είναι πανεύκολο. Έχετε να βρεις ταμπέλα μεγάλη, λέει Σέφερλαντ? Την έχουν παραγγείλει, έρχεται, θα πάει να τη βάλουμε σε δύο μέρες. Δεν έχει έρθει όχι, ταμπέλα. Όχι, όχι, και όχι. Πού θα σας βρούμε? Το όποιος θέλει το βρίσκει. Ακόμα δεν έχει μπει ταμπέλα, αλλά όποιος θέλει πώς το βρίσκει. Πώς το βρίσκει, έχετε κάτι απ' έξω, ξέρω εγώ, ζωγραφιές, μπαλόνια, κάτι? Είναι ένα τεράστιο καράβι. Μόλις το βλέπεις απ' έξω. Να είδες, κάτι έχει. Ναι, δεν είναι ένα γίνεται τεράστιο καράβι. Δώσε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για τον κόσμο. Δεν το ξέρω απ' έξω. Πλάκα κάνεις. Λοιπόν, καλά, ψάχτε να το βρείτε εσείς, ρε παιδιά, να το βάλουμε, να το πούμε σε λίγο. Βρουν, γιατί εγώ να ξέρω πάρα πολύ κόσμο που ψάχνει να βρει. Στο ίντερνετ, άμα μπουν Σέφερλαντ ή στο Facebook Σέφερλαντ, θα το βρουν. Και πες τώρα ότι μας βλέπει κάποιος και δεν έχει ίντερνετ. Ούτε εγώ ήξερα από αυτά μέχρι πριν από δύο χρόνια. Πώς θα σε έβρισκε? Θα πάει σε κάποιο γείτονα, θα πάει κάπου που. Εντάξει, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει ίντερνετ τώρα. Αλλά πέρα από αυτό, όταν θέλει, θα πάρει μια υπηρεσία που δίνει το τηλέφωνο του Σέφερλαντ. Είναι τηλέφωνα καινούργια, είναι τρία διαφορετικά και δεν τα ξέρω. Εντάξει, θα τα δούμε εμείς. Πάρε δε γρήγορα να το δώσουμε. Ωραία, μετά να τα δώσουμε τα τηλέφωνα τη Σέφερλαντ. Και να πω ότι ο δεύτερος όροφος, ναι, είναι μια έκθεση με 11 μακέτες από ιστορικές μάχες της Ελλάδος. Μακέτες εννοώ μεγάλες, ναι, με βουνά, με, ναι, μινιατούρες, ναι, ναι, που είναι εκθεσιακός ο χώρος. Έχουν τα σχολεία, βλέπουν τις μακέτες αυτά. Ναι. Και μπορεί και ο γονιός με το παιδάκι του να τις δει. Και υπάρχει και ένα βιντεάκι που είμαι εγώ σαν επιστήμονας ιστορικός και εξηγώ αυτές τις 11 μακέτες τι πραγματεύονται. Και στον πρώτο όροφο τι είναι, δεν μου είπες? Ο πρώτος όροφος είναι παιχνιδοχώρος. Δηλαδή έχει πολλά παιχνίδια οικολογικά, δεν είναι τα κλασικά παιχνίδια που βλέπουμε σε όλους τους παιδότοπους. Εξάπτουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών. Δηλαδή πραγματικά, επειδή πολλές φορές πάω πάνω και τα χαζεύω, τι κάνουν. Είναι σαν τραπέζια, αν μπορούμε να δούμε εδώ. Και πάνω εκεί έχει διάφορα αντικείμενα με τα οποία τα παιδιά φτιάχνουν μόνοι τους το χώρο που θέλουν. Δηλαδή κάτι παιδάκια είχαν κάνει ένα σχολείο. Αλλά έχει το παιχνίδι αυτό από τα θρανία μέχρι τη λεκάνη της τουαλέτας. Και φτιάχνουν τουαλέτα, βάζουν τη λεκάνη, βάζουν τη δασκάλα το γηπεδάκι. Ναι, αλλά το γηπεδάκι πού είναι, μακέτες. Εσύ? Εδώ, μου τα έχεις γεμίσει όλους τους όροφους με πράγματα. Πού έχει μείνει η χώρα? Είναι έτσι διαμορφωμένος ο χώρος που να έχει. Είναι ο κάθε όροφος 400 τετραγωνικά. Είναι πολύ μεγάλος. Και δεν αγχώνεσαι. Μπράβο, Μάρκο. Πού είναι τόσο μεγάλος? Όχι, εντάξει, μωρέ. Τα βρήκατε, κάτι... να το. 2, 10, 57, 44, 5, 7, 7.
Μου εξηγεί τώρα πώς κερδίζει τις μπάλες. Αυτό το παιδάκι. Μάλιστα. Λοιπόν, Σέφερλαν λοιπόν, και όσοι ενδιαφέρεστε και άκρη θα βρείτε και καλά θα περάσετε. Πήγαινε τώρα δίπλα στο φίλο σου. Να πάμε και λίγο από την άλλη πλευρά. Να μαζευτούμε εκεί. Τι γίνεται εδώ μετά. Αγόρι μου. Συναντιόμαστε. Καλέ που το μαλλί. Ήρθα βιαστικά και δεν το έβαλα. Εσύ όταν τον έκανες είχες μαλλί. Όχι, αλλά είχε αυτός. Είχα βάλει ένα καουκάκι καλέ. Είχα βάλει... Ξέρεις ποιο μαλλί, sorry που σε διακόπτω. Αυτό με το κοκορίκο που είχα κάνει και είχα κάνει το μαλλί που είχε σε μια εκπομπή. Που χόρεψε με αυτό. Που ήταν, που ήταν πιασμένο. Α, ένα που είχε κάνει για ένα ταγκό, τι ήταν. Ναι, αυτό ένα φοβερό. Όχι ένα άλλο που είχε κάνει ένα μάτσο άντρα που ήταν. Πότε. Φοβηθήκαμε όλοι εκεί. Ποιο ήταν αυτό. Σταμάτα, καλέ. Ποιο ήταν. Όχι. Έχει μια φωτογραφία εδώ δικιά μου. Όχι, ψάχνω να βρω μια δικιά σου γι' αυτό. Για δώστε μου λίγο να δω κάτι. Για δώστε μου λίγο. Για να δω, για να δω. Ξεπετώθηκα. Πολύ ψηλά με σηκώσατε. Τρόμαξα. Εσύ δεν μου έχεις έρθει το κομμωτήριο, σε περιποιηθώ, γιατί... Θα το φτιάξουμε αυτό το κεφαλάκι, θα αφήσουμε πιο μακρύ μουσί και θα τα φέρουμε πάνω με δύο κόπιτσες εδώ. Σε λατρεύω, το ξέρεις. Τι να κάνω. Συγγνώμη αγάπη μου, είδα το τεκνό εδώ, δεν μπορούσα να μην πάω. Να μ' άκουγε τώρα κύριο Λάτσιο σε αυτά που λέω, θα μου βάζε πέντε. Όλο πέντε μου βάζε. Εγώ είχα συνηθίσει να μου βάζουν τρία, αυτός μου βάζε πέντε. Σε λατρεύω. Σε λατρεύω εσένα. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στα παρασκήνια του αγαπημένου τηλεοπτικού show Dancing with the Stars για να συναντήσουμε τον άνθρωπο που πραγματικά έκλεψε την παράσταση φέτος με τις χορευτικές του ικανότητες και όχι μόνο. Μιλάμε φυσικά για το διάσημο hairstylist Τρίφωνα Σαμαρά. Καλησπέρα, Τρίφωνα. Καλησπέρα, αγάπη μου. Για να σε δω κουκλάκι, είσαι μαλλί κουνουπίδι, ωραίο. Αύριο θα σε χτενίσω εγώ, θα σε κάνω μπρόκολο. Σε λατρεύω εσένα. Τρίφωνα, μόλις πήραμε μια γεύση των ικανοτήτων σου με ένα ποτπουρί από όλους τους χορούς. Αλήθεια, εσένα ποιος χορός είναι ο αγαπημένος σου? Το τάγκο, γιατί μου βγάζει το μάτσο. Η ρούμπα τι σου βγάζει? Το λάδι. Ξεπατώνουμε κάθε φορά που τη χορεύω. Σε λατρεύω εσένα. Σε λατρεύω εσένα. Είσαι vegetarian? Τρως μόνο λαχανικά και σούπες? Ναι, σούπες πάρα πολλές. Ειδικά με αυτά τα ψιλοτάκουρα που με βάζω και χορεύω, εκεί να δεις σούπες. Και τρώω και σούσι. Σ' αρέσει το σούσι? Πολύ, αρκεί να είναι καλοψημένο. Σε λατρεύω εσένα. Αλήθεια, θυμάσαι κάποιο τράπελο από τότε που πρωτοξεκίνησες? Ού, πολλά. Κάτι από τα πρώτα σου βήματα στο χώρο της κομμωτικής? Θα σου πω. Στο πρώτο κομμωτήριο που δούλεψα, όταν κούρευα, που και που έπαιρνα κανένα αυτή, δεν ήξερα. Αφού κάθε φορά που κούρευα ένα πελάτη, το σκυλάκι της ιδιοκτήτης ερχόταν και στυνόταν με τις ώρες από κάτω. Γιατί? Περίμενε με ζέ. Σε λατρεύω εσένα. Το γέλιο του. Είναι χαρακτηριστικό του και πιστεύεις, πες μου κάτι, επειδή... Καλά έκλαψε από το γέλιο. Μ' αρέσει, γιατί γελάς και μόνος με αυτά που κάνεις. Πάρα πολύ. Γελάμε εμείς, γελάς και εσύ.
Μαμά, δεν περάσω εγώ καλά και δεν γελάσω, δεν το κάνω. Αν κάτι δεν μου αρέσει εμένα, θα μας φύγει το ρίμελ. Εσύ, με συγχωρείς, το γέλιο σου αυτό είναι το κανονικό σου. Γιατί τώρα που το λέω στον Μάρκο, λέω δεν μπορεί να είναι το κανονικό του. Όχι, το κανονικό μου. Τι πάντα έτσι γελάς. Πάντα έτσι. Αλλιώς δεν βγαίνει, πιο έτσι. Ανάλογα τι θα μου βγάλει. Όχι. Ποιο είναι αυτό. Παλιά που είχε μουστάκι. Γέλαγε λίγο πιο βαριά. Ναι, μουστάκι δεν είχα ποτέ. Ποτέ. Ποτέ, όχι. Ποτέ. Σε λατρεύω. Ποτέ, ποτέ. Μοιάζουμε. Σε λατρεύω και με μουστάκι. Καθόλου δεν μοιάζεται, αλλά πόσο πολύ σε έχει πιάσει τα στοιχεία σου. Σε λατρεύω εσένα, το λες συχνά. Ναι, μου κόρδε, το μα λέω το και στην εκπομπή. Θεά μου. Θεά μου. Ό,τι ειδωλό μου, αυτά που έλεγα. Και στη Ζέντα έλεγε αυτό. Σε λατρεύω για να το μαλάκι σου σήμερα. Είσαι θεά, ειδωλό μου, σε λατρεύω. Εντάξει, κοίτα, αυτά είχα. Όταν κάνω μια μίμηση, πιάνω δύο-τρία στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά. Δεν μπορώ να κάνω ούτε τη φωνή ακριβώς. Δεν είμαι μίμος. Εγώ το κάνω Ζαχαράτος πολύ καλύτερα από όλους μας. Θέλω να πω, εγώ πιάνω. Δύο-τρία στοιχεία, το γέλιο, δύο-τρεις ατάκες και αυτό κάνω. Και κίνηση, κίνηση. Πολύ. Ναι, και την κίνηση, αυτά που έκανα στον κόσμο εκεί που μίλαγα. Και την κίνηση, δηλαδή αυτό ρε παιδί μου. Αλλά δεν είναι, σου λέω δεν είμαι μίμος, άλλη είναι η δουλειά μου. Αλλά ο κόσμος καταλαβαίνει ποιον κάνω. Δηλαδή υπάρχει το σημείο αναφορά, που είναι το γέλιο, η ατάκα και. Έχει ένα δικό του στυλ ο Μάρκος. Εγώ πραγματικά που πήγα στο θέατρο τον αποθεώνουν. Μιλάμε, είναι πραγματικά. Εγώ το βράδυ που είχε έρθει και ο Τρίφωνας έγινε χαμός. Ήρθε τότε που έκανε τον Τρίφωνα. Ναι, ο κόσμος πώς το βλέπει αυτό. Χαμός, χαμός. Δηλαδή χειροκροτούσε σε κάθε ατάκα. Του λέω εγώ σε λατρεύω, μου λέει αυτό και εγώ σε λατρεύω. Και γυρνάω να το τελειώσαμε 6 το πρωί και το βράδυ. Μιλάμε και κατέβηκα κάτω, πήγα να του φτιάχνω τα μαλλιά. Έγινε χαμός. Και φέτος περάσαμε ωραία. Πήγα και φέτος. Ο κόσμος του αρέσει αυτό γιατί βλέπει πρώτον ότι αυτός δεν έχει κόμπλεξ. Δηλαδή ήρθε να δει την παράσταση, γουστάρει. Πραγματικά αυτό δεν έχω κόμπλεξ. Εντάξει, λέει και μερικά, ξέρει, Ελένη μου. Τι είπε, παιδί μου, αφού τα λες και εσύ, είπαμε. Μπράβο, ναι, δεν είναι, δεν τα λες. Είχα πάει με ένα φίλο μου, α πούμε, και είπε κάτι στο παιδί. Τι είπε, δεν θυμάμαι εκείνη την μέρα. Κάτι θα είπε, αν έχει πάει με ένα φίλο σου. Μπράβο. Δεν θα πέρασε και έτσι. Απαρατήρητο. Σε ένα φίλο του ήταν το παιδί 2 μέτρα, με ένα κορμί τέτοιο, με φέτε. Φίλο μου, τι μπορώ να κάνω εγώ με έναν άντρα, με τρελάνετε. Δεν είπαμε εμεί τίποτα. Έχουμε παρεξήγησες. Σε μαλλιώτσο. Δεν ήταν προθεσίες μου αυτή. Στο Θεσσαλονίκη που ήμουν όμως τον έκανα και εγώ και έλεγα απόψε θα περάσουμε χάλια. Καλό, ε. Όχι μόνο αυτό. Αυτό που έκανε συνέχεια κάποια στιγμή σε ένα... Τι είναι, το κάνει αυτό ο Τρίφωνας. Όταν τελείωνε την πλάκα του και το γέλιο, το μάζευε και έκανε... Πάμε να μιλήσουμε σοβαρά τώρα, καταλάβεις. Τώρα έχουμε και το σοβαρό μας, ας πούμε, σημείο. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε, ξέρετε με τι. Με το Ποπάι, ρε παιδιά. Ξέρετε πώς ξεκίνησε ο Ποπάι, ο ναύτης. Όχι. Έλα και δεν ξέρεις τώρα. Εγώ ήμουν από τις Μίνι Μάους, αγάπη. Λοιπόν, με το Ποπάι τον ναύτη, αλλά και τις προβλέψεις του Γενάρη με την Άση, θα προχωρήσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις μας.